Να πάμε στη Θέκλα, ναι, η οποία θα μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Θέκλα μου, γεια σου, καλό απόγευμα. Χαίρετε, γεια σας. Είσαι καλά, καλά. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι στενοχωρημένη από χθες για αυτή την ιστορία. Μπορώ να πω ότι δεν κοιμήθηκα κιόλας καλά το βράδυ, γιατί το συζητούσαμε στο κανάλι μου στο YouTube με τους συνδρομητές από Ελλάδα. Γίνεται χαμός στην Ελλάδα με αυτή την υπόθεση. Ο κόσμος φοβάται, λέει μπορεί να μου συμβεί και εμένα αυτό το πράγμα. Φυσικά θέλω έτσι να πω πρωτού ξεκινήσω να μιλάω ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε, τουλάχιστον εγώ, για την υπόθεση αυτή καθ' αυτή. Όχι, επειδή... εννοείται. Εννοείται. Ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Θέκλα μου. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος, ο οποίος εννοείται είναι πολύ δύσκολη και πολύ λεπτή η γραμμή και είναι και πάρα πολλά τα στοιχεία που πρέπει να ξέρει κάποιος για να αναλύσει κάτι. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω πώς λειτουργεί το θέμα καμιά φορά σε οποιονδήποτε άνθρωπο η παθολογική ζήλια που μπορεί κάτι να υποψιαστεί, που μπορεί και καμία σχέση να... Παρανοϊκή ζήλια λέγεται και Χριστιανό, παρανοϊκή ζήλια. Παρανοϊκή ζήλια. Δηλαδή είναι ακόμα βήμα πιο πέρα από την παθολογική ζήλια. Φτάνει στην παράνοια ο άνθρωπος. Πιστεύει πράγματα που δεν ισχύουν. Ναι. Δεν ξέρουμε για αυτή την περίπτωση. Για αυτή την περίπτωση θα μάθουμε όταν τελειώσει η δικαστική διαδικασία, αν θα καταδικαστεί κατηγορούμενοι κλπ. Όμως γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία και από την κλινική πείρα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπό τις κατάλληλες συνθήκες και έχοντας το ανάλογο ψυχοπαθολογικό υπόβαθρο, δεν μπορεί οποιοδήποτε να φτάσει στην παρανοϊκή ζήλια. Πρέπει να έχει και κάποια διαταραχή προσωπικότητας από κάτω που να υποβόσκει. Ναι. Φτάνει σε ένα σημείο ο άνθρωπος που παθαίνει αιμονή με κάποιον άλλον άνθρωπο, παρόλο που λέγεται παρανοϊκή ζήλια, όταν έχει να κάνει με το τρίτο πρόσωπο ή το υποτιθέμενο τρίτο πρόσωπο, δηλαδή έχω πάθει αιμονή με μία γυναίκα που θεωρώ ότι αυτή η γυναίκα μου χάλασε το γάμο μου, για παράδειγμα. Ναι. Εντάξει. Εκεί λέγεται φθόνος. Η ζήλια είναι προς το σύντροφό μας. Παρανοϊκή ζήλια είναι να πιστεύω εγώ πως ο σύντροφος μου με απατάει ενώ δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο. Ή να πιστεύω ότι έχει κάνει πράγματα που δεν τα έχει κάνει. Εκείνο ονομάζεται παρανοϊκή ζήλια. Δηλαδή φτιάχνει σενάρια το μυαλό μου από μόνο του και λέω άργησε 3 λεπτά να έρθει από τη δουλειά και το πρωί έφυγε 2 λεπτά πιο νωρίς, άρα έκανες εκείνο το συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένα πράγματα, φτιάχνω σενάριο με το μυαλό μου και το πιστεύω. Ναι. Αυτή είναι η παρανοϊκή ζήλια. Ο φθόνος, ο παρανοϊκός, έχει να κάνει με ένα τρίτο πρόσωπο, που μπορεί να μην είναι καν τρίτο πρόσωπο περσέ. Δηλαδή να μην έχει καμία σχέση αυτό το πρόσωπο με το φαντασιακό, αιμονικό σενάριο που κάνει στο μυαλό του ο άνθρωπος που παρανοεί και να θεωρούμε ότι αυτός ο άνθρωπος μας έχει κάνει κακό χωρίς να μας έχει κάνει κακό. Ή μπορεί να μην έχει κάνει αυτό που νομίζουμε πως έχει κάνει. Ναι. Το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι σε ό,τι έχει να κάνει με ένα έγκλημα. Γιατί κάποιος ο οποίος διαπράττει ένα τέτοιο έγκλημα να έχει κρατήσει, ας πούμε, η κοπέλα την περούκα, το μπουκάλι με το βιτριόλι, τα ρούχα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, Χριστιανά μου, γιατί δεν είμαι εγκληματολόγος. Είναι αλήθεια ότι profilers στο FBI, οι οποίοι είναι ψυχολόγοι και εγκληματολόγοι, λένε ότι οι serial killers, δηλαδή οι κατεξακολούθησοι δολοφόνοι, οι κατεξακολούθησοι εγκληματίες, παίρνουν μία ευχαρίστηση με το να κρατούν ενθύμια. Λάφυρα, από δηλαδή. Τις πράξεις τους. Δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε σε αυτή την περίπτωση τι ακριβώς συνέβη. Και εμένα το μυαλό μου πάει και τώρα μιλάω εντελώς... Ναι, στα τυφλά. Ναι. Κάτι θα μπορούσε να το ξανακάνει. Ναι. Ίσως. Δεν ξέρω. Εάν όντως ισχύουν οι κατηγορίες προς την κατηγορούμενη. Τώρα άκουγα τη συζήτηση που κάνατε πριν. Επειδή είχα δει τις δηλώσεις του κυρίου Κεχαγιόγλου, του συνήγορου της κατηγορουμένης, έχει πει ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες, αλλά λέει σε περίπτωση που θα πάει αυτή η υπόθεση δικαστήριο, ο ίδιος θεωρεί ότι η κατηγορία που έγινε για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ότι δεν θα σταθεί νομικά. Σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να πω ως ψυχολόγος, ότι επειδή έχουμε συγκλονιστεί και στην Κύπρο, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο το Πανελλήνιο, αλλά και το Πανκύπριο έχει συγκλονιστεί από αυτή την ιστορία. Και μάλιστα είχε πει ο δικηγόρος της ότι επειδή υπάρχουν προηγούμενα δεδικασμένα παρόμοιες περιπτώσεις επιθέσεων με θηϊκό οξύ, με βιτριόλι, στις οποίες έχουν προσαχθεί κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη και όχι για ανθρωποκτονία προθέσεως. Και λέει εφόσον στο παρελθόν τους έχουν δικάσει με εκείνη την κατηγορία, γιατί να πάνε τώρα στη βαρύτερη κατηγορία που επισύρει και περισσότερα χρόνια.
χρόνια φυλάκισης. Εγώ θεωρώ ότι όλος αυτός ο κοινωνικός αναβρασμός που επικρατεί είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να γίνει αλλαγή στην νομοθεσία και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα η επίθεση με βιτριόλ. Εξαιρετικά σοβαρό έγκλημα. Δηλαδή, μου το έχει πει ο πατέρας μου, το συζητούσαμε, μου λέει, μα ίσως να είναι και χειρότερο από το να σκοτώσεις τον άλλο. Το συζητούσαμε δηλαδή, και εμείς εδώ, Θέκλα, ότι το να σκοτώσεις τον άλλον. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ενώ, αλλά, το ναι. να του κάνεις ζημιά με το βιτριόλ είναι λες και θέλεις να βασανίζεται για όλη του τη ζωή ξανά είναι και ξανά και ξανά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα το τραύμα, το ψυχικό της παραμόρφωσης, της αναπηρίας που πιθανόν. Τα επαναλαμβανόμενα χειρουργία που θα πρέπει να κάνει αυτή η κοπέλα. Δηλαδή, αν είσαι ένα χειρουργείο το οποίο είναι, ξέρω εγώ, διαρκεί 2 ώρες και μπορεί να υποφέρεις μετά από διαταραχή μετατραυματικού στρες για μήνες. Γιατί όταν κάνουμε χειρουργικές επεμβάσεις ή όταν πονάει το σώμα μας, δηλαδή όταν έχουμε πόνο είτε από έγκαυμα, είτε από χτύπημα, είτε πόνο λόγω της επέμβασης της εχείρησης, παρόλο που παίρνει ο ασθενής χάπια που σταματούν τον πόνο, που δεν τον νιώθει τον πόνο, τα pain killers, τα ψίπονα, το σώμα και το νευρικό σύστημα τον νιώθει τον πόνο. Και αυτός ο πόνος οξύς που διώνεις πιο έντονος σε μεγάλη ποσότητα, στην πορεία έρχεται και φέρνει σοβαρές ψυχικές συνέπειες. Δηλαδή είναι πολύ περίπτωση. Ναι. Εγώ σκεφτόμουν, σύμφωνα με το ψυχολογικό προφίλ, θα ήθελα να ρωτήσω τη Θέκλα, κάποιος άνθρωπος που μπορεί να κάνει ένα τέτοιο πράγμα μία φορά, όντως μπορεί να το ξανακάνει? Δηλαδή υπάρχουν αποτελέσματα πάνω σε αυτό, σύμφωνα με ψυχολογικές έρευνες, ή κάθε άτομο και προσωπικότητα είναι και διαφορετική? Σίγουρα ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κάθε προσωπικότητα είναι διαφορετική, αλλά για να βρούμε τάξη μέσα σε αυτό το χάος που μας περιβάλλει, η επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής έχει αναγκαστεί να κάνει κατηγοριοποιήσεις. Κατηγοριοποιήσεις ψυχικών διαταραχών, και μία πολύ σοβαρή κατηγορία ψυχικών διαταραχών είναι οι διαταραχές προσωπικότητας. Και συγκεκριμένα 2 διαταραχές προσωπικότητας από το β' πλέγμα, η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας καθώς και η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, παρουσιάζουν τα στοιχεία της έλλειψης ενσυναίσθησης. Δηλαδή, κάνουν πράγματα αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να νιώθουν τύψεις, χωρίς να λυπούνται τους άλλους, χωρίς να στενοχωριούνται, χωρίς να νιώθουν φιλότιμο. Οπότε κάποιος ο οποίος είναι σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πράξη την οποία ίσως και παρανοϊκά θεωρεί πως είναι προς το συμφέρον του. Παρανοϊκά δεν είναι? Φυσικά, ναι, εννοείται. Δηλαδή χωρίς λογική, παράλογα. Από τη στιγμή που είναι ικανός να κάνει μια τέτοια πράξη, είναι πολύ πιθανό να την ξανακάνει. Και η μεγάλη συζήτηση που γίνεται στον χώρο της ψυχοπαθολογίας και πάρα πολλοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας συμφωνούν στο ότι πρώτα απ' όλα τα φάρμακα, τα ψυχιατρικά φάρμακα δεν φαίνεται μέσα από, και από την κλινική πράξη αλλά και από τις μελέτες ότι έχουν κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή δεν υπάρχει φάρμακο να πει κάποιος για να αποκτήσει συναισθήματα, ενσυναίσθησης. Ναι, ναι, ναι. Και το δεύτερο ότι όσο πιο μεγάλος είναι σε ηλικία κάποιος όταν διαγνωστεί, τώρα δεν ξέρω αν η κοπέλα έχει αυτή τη διάγνωση. Ναι, εμείς γενικά ναι. το σχολιάζουμε. Όσο πιο μεγάλος είναι σε ηλικία κάποιος όταν γίνει η διάγνωση, τόσο πιο απίθανο είναι να έχει θετική επίδραση η ψυχοθεραπεία πάνω του. Ναι. Το που έχω δει εγώ, είμαι πολύ χαρούμενη που το έχω δει, το έχω δει σε παιδιά νεαρά, σε μαθητές δημοτικού, σε μαθητές γυμνασίου, σε μαθητές λυκείου, που οι γονείς τους ενοχλήθηκαν από κάποια συμπτώματα στη συμπεριφορά των παιδιών, τα οποία συνήθως εμπίπτουν στη διάγνωση του contact disorder, που είναι διαταραχές συμπεριφοράς, οι οποίοι έσπευσαν και πήραν τα παιδιά κατόπιν παρότρινση του ψυχολόγου, στον οποίο πήγαν αρχικά, σε ειδικό παιδοψυχίατρο και ειδικό παιδοψυχολόγο. Έγινε διάγνωση ενωρίς για παραβατικότητα, παραβατική συμπεριφορά. Έγινε οξία ψυχοθεραπεία σε αυτά τα παιδιά, ότι μπορούν αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας να έχουν μια λειτουργική ζωή και να μην είναι επικίνδυνα προς τους άλλους ανθρώπους. Χρειάζεται έγκαιρη διάγνωση. Και εδώ έρχεται η τεράστια ευθύνη της κοινωνίας και του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος. Γιατί σίγουρα ένας άνθρωπος, όποιος και αν είναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο δράστης, είτε είναι η κατηγορούμενη είτε είναι κάποια άλλη. Γιατί από ό,τι φαίνεται από τις τράσεις είναι γυναίκα. Αυτή η γυναίκα, η οποία στην ενήλικη της ζωή, ξέρω εγώ στα 30, 35, 40, σε ποια ηλικία είναι, έφτασε στο σημείο να κάνει αυτό το πράγμα, σίγουρα έχει κάνει στο παρελθόν συμπεριφορές που δείχνουν έλλειψη ενσυναίσθησης.
Ναι. Έχει κάνει συμπεριφορές που δείχνουν ότι δεν στενοχωριέται όταν προκαλεί πόνο στους άλλους. Ναι, δεν μπορεί ένας άνθρωπος στα καλά καθούμενα να ξυπνήσει έναν πρωί και να κάνει κάτι τέτοιο. Και, και η διαφορά μεταξύ ενός εγκλήματος που γίνεται εμβρασμό ψυχής και η διαφορά που με ένα προμελετημένο έγκλημα είναι ότι όταν γίνει ένα έγκλημα εμβρασμό ψυχής, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ο δράστης είτε κάνει ζημιά στον εαυτό του μετά, είτε πάει και παραδίνεται από μόνος του. Mm. Τα εγκλήματα που γίνονται εμβρασμό ψυχής. Τα προμελετημένα εγκλήματα, από αυτή η περίπτωση ξέρουμε πως είναι προμελετημένη, γιατί είτε ταυτοποιηθεί το πρόσωπο που φαίνεται στο βίντεο που δείξατε και εσείς από την εκπομπή της Φύσης Κορδά, είτε όχι, είναι το ίδιο πρόσωπο. Ναι, 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 σίγουρα. Το γεγονός ότι πήγε και δεύτερη μέρα και σ' άκουσα, Χριστιανά, που έλεγες καλά, εν το σκέφτηκε, ναι, είπε, ας ναι, μην να το μετανιώσει. Ναι. Αυτό δείχνει προμελέτη, αποφασιστικότητα, πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης. Δηλαδή δεν έχω κανένα συναίσθημα για το θύμα μου, δεν το βλέπω ως άνθρωπο το θύμα μου, δεν σέβομαι την ανθρώπινη ζωή, δεν σέβομαι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεν σέβομαι τους άλλους ανθρώπους. Ναι. Και δεν ξυπνάς ένα πρωί και τα κάνεις αυτά. Από μικρός έκανες πράγματα που έδειχναν οικοκεντρισμό, αναισθησία, κακία. Ναι. Μάλιστα. Και υπάρχει και μεγάλη ηθική συζήτηση για το αν την κακία θα την βαφτίζουμε διαταραχή του στυλ. Α, έχει πρόβλημα ψυχολογικό, αλλά να γίνει ελάφρυνση της ποινής. Εγώ έχω την άποψη ότι ακόμη και αν γίνει διάγνωση διαταραχής αντικοινωνικής προσωπικότητας, διαταραχής ναρκισσιστικής προσωπικότητας κτλ., ακόμη και σε εκείνη την περίπτωση των διαταραχών προσωπικότητας, επειδή οι διαταραχές προσωπικότητας δεν αφορούν μια ψυχική διαταραχή την οποία την παθαίνεις για βραχή χρονικό διάστημα, είναι ο χαρακτήρας σου διαταραγμένος, ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να επιφέρει ελάφρυνση ποινής, ίσα ίσα. Θα έπρεπε ίσως να σκεφτεί σοβαρά το κράτος και η Βουλή που νομοθετεί ότι μήπως τέτοια πρόσωπα θα έπρεπε για την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου να παίρνουν και διαβίου ποινές. Συγγνώμη που είμαι τόσο κακιά. Ναι, όχι, ναι. Δεν είσαι κακιά. Θέκλα μου λες. Κάνει τα ίδια. Διάβαζα για μια περίπτωση το πρωί στην Αμερική. Ήταν μια συγκεκριμένη περίπτωση, case study. Ήταν κάποιος ο οποίος είχε πάει στη φυλακή για 10 χρόνια ανήλικος, επειδή είχε εγκληματίσει εναντίον των παππούδων του, τους αφαίρεσε τη ζωή. Βγήκε μετά από 10 χρόνια, μετά που μάλιστα ήταν και σε ψυχιατρική φυλακή, δηλαδή που δεχόταν και ψυχιατρική θεραπεία, ψυχοθεραπεία κλπ. Και πήγε και έκανε ακόμη μεγαλύτερη σφαγή όταν βγήκε. Και έλεγα, χρησιμοποιούσα στη βιβλιογραφία αυτή την περίπτωση ως κόδωνα κινδύνου για το ότι άνθρωποι που είναι τόσο διαταραγμένοι, που δεν έχουν καθόλου ενσυναίσθηση, όσο θεραπεία και να προσπαθείς να τους κάνεις, όσα χρόνια και να δουλέψεις πάνω τους ψυχοθεραπευτικά, όσα φάρμακα και να πάρουν, είναι πολύ πιθανό να κάνουν τα ίδια. Ναι, μάλιστα. Θέκλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Και λυπάμαι πάρα πολύ το θύμα, πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, δεν θα θέλει κανένας μας να είναι στη θέση της, καλή δύναμη, ο Θεός να τη βοηθήσει, τι να πω, είμαι. Ναι. Έχει διαλύσει τις ζωές όλων οι 35 χρόνια με την πράξη της αυτή, έτσι, όπως έχει λειτουργήσει και τη δική της τη ζωή. Καλά, για τη δική της ευθύνεται η ίδια. Της άλλης της κοπέλας που πήγε δηλαδή, τώρα, στη δουλειά της. Δηλαδή τώρα, σκέφτηκες τούτο το πράγμα, έχουμε και κόρες, σκέφτηκες τούτο το πράγμα ότι αύριο, εγώ είμαι σοκαρισμένη για τον λόγο, αύριο, αν βρεθεί κάποιος με παρόμοια παθολογία, ο οποίος βάλει στο μάτι το δικό μου το παιδί, το δικό σου το παιδί, ναι. Δηλαδή, είναι μέσα στο σπίτι μας ο κίνδυνος. Όχι, εννοείται, Θέκλα μου, δεν είναι κάτι που αφορά κάποιους ανθρώπους. Όλους μας αφορά. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη, γιατί έχω διαβάσει μεμονωμένα δε, αλλά έχω διαβάσει σχόλια τα οποία ήταν πολύ άσχημα. Τα οποία επαναθυματοποιούσαν το θύμα, έκαναν victim blaming, έλεγαν ότι φταίει το θύμα, ή ήταν σχόλια του στυλ, τα ήθελε και αυτή, γιατί ήταν ντυμένη έτσι. Απαράδεκτα. Είχαν ακουστεί πράγματα που. Που έμπλεκαν το ένα πρόσωπο με το άλλο ερωτικά, αλλά καμία σχέση όπως φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Αλλά όπως και να ήταν. Να πιάσεις τον άλλον στην πράξη να κάνει κάτι που. Δηλαδή να μένεις, ακόμη να μην το φαντάζεσαι, να έχεις αυτά στοιχεία δεν δικαιούσε να κάνεις κάτι. Συμφωνώ μαζί σου, εννοείται. Είναι αυτό που. Επειδή με πήρε πριν ο Χάρης, πριν έρθει στο γραφείο και μου έλεγε.
Και του λέω, μα και ακόμη και να το έκανε, δηλαδή ακόμη και να ήταν κάτι, δηλαδή το για όλο μα το θέλει. Αν κάτι μήκα από τον άντρα σου να κόψει με μια φίλη σου, δεν το κάνει το πράγμα. Εννοείται, σε κανέναν. Δεν έχουμε φωνή, όχι, έχει δίκαιο. Έχει απόλυτο δίκαιο. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Θέκλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Σε ευχαριστούμε πολύ.